Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά εγκαρδίως τους Προέδρους της ΔΔΕ, του ΑΔΜΙΕ και του ΔΔΕ, που ανταποκρίθηκαν άμεσα, χωρίς δεύτερη σκέψη, στην πρόσκληση της Επιτροπής, γεγονός που δείχνουν το σεβασμό τους απέναντι στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, αλλά και το σεβασμό τους απέναντι στους πολίτες που θέλουν ενημέρωση άμεσα από αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους που σήμερα είναι κομβική η θέση τους στην προοπτική ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδος. Η απρόσκοπτη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των νησιωτών, αλλά και κυρίως των ενεργειακών αναγκών των νησιωτικών περιοχών, συνδέεται και με τις αναπτυξιακές τους προοπτικές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις νησιωτικές περιοχές στηρίζεται κατά βάση ο τουρισμός μας, που αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας και πηγή παραγωγής πλούτου για τη χώρα. Θα γίνω ίσως δυσάρεστος αναφερόμενος στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην ηλεκτροδότηση νησιών της Δωδεκανήσου, αλλά και άλλων νησιών στην νησιωτική Ελλάδα, όπως η Κος, που αποτελεί τον τέταρτο κορυφαίο τουριστικό προορισμό της χώρας, η Λέρος και η Κάλυμνος. Ταυτόχρονα, στα νησιά αυτά που αντιμετώπισαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, υπάρχει ζήτημα ανασχεδιασμού του δικτύου διανομής ρεύματος, αφού περνάει μέσα από δύσβατες περιοχές, με αποτέλεσμα πολλές φορές να δυσκολεύουν και οι εργασίες αποκατάστασης. Στα νησιά αυτά λειτουργούν αυτόνομοι σταθμοί παραγωγής ρεύματος, που λειτουργούν με παλαιωμένα μηχανήματα, θα λέγαμε μηχανολογικό εξοπλισμό. Είναι σαφές επίσης ότι οι συγκεκριμένοι σταθμοί δεν παραπέμπουν στην παραγωγή καθαρής ενέργειας. Έχει καθυστερήσει η διασύνδεση της Δωδεκανήσου με το υπηρετικό δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι από τη σημερινή συνεδρίαση θα ήταν ευχής έργο να υπάρχουν ανακοινώσεις και ειδήσεις, και είμαι βέβαιος, γιατί έχουν δουλέψει σκληρά οι παριστάμενοι, και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρωτογενείς πληροφόρηση σήμερα για τα θέματα που προανέφερα. Και επίσης για τα έργα διασύνδεσης των νησιών με το υπηρετικό δίκτυο, που θα ενισχύσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις και ενημέρωση στους πολίτες από τη σημερινή συνεδρίαση για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως επίσης και για τις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθούν εν ώψη της πράσινης μετάβασης. Είναι μια ευκαιρία οι πρόεδροι της ΔΔΕ, του ΑΔΜΙΕ και του ΔΔΕ να αναλύσουν το επενδυτικό και επιχειρησιακό τους πρόγραμμα για τις νησιωτικές περιοχές, και να είναι βέβαιοι ότι στο πλαίσιο αυτό οι νησιώτες, αλλά και εμείς, είμαστε μαζί τους. Με δεδομένο ότι η πλήρης διασύνδεση της Κρήτης με το υπηρετικό σύστημα θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2023, πρέπει να δούμε τα κενά που υπάρχουν σε ό,τι αφορά στη διασύνδεση των άλλων νησιών του Αιγαίου. Ο αρχικός σχεδιασμός του έργου προέβλεπε τη διασύνδεση της ΚΟ με το υπηρετικό σύστημα μεταφοράς μέσω του νέου κέντρου υπερυψηλής τάσης στην Κόρινθο, μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους 380 χιλιόμετρων, αλλά και τη διασύνδεση της ΚΟ με τη Ρόδο και της Ρόδου με την Κάρπαθο. Αυτή τη στιγμή χρειάζονται απαντήσεις στα ερωτήματα όπως: ποιος είναι ο σχεδιασμός για τα Δωδεκάνησα με βάση τη μελέτη και τα απορίσματα της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας που αναφέρονται σε αυτή την αναγκαιότητα; Ποια νησιά προβλέπεται να διασυνδεθούν; Και ποια προβλέπεται να είναι η αυτόνομη ηλεκτροδότηση βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; Ποια προβλέπεται να είναι η μείωση του κόστους για τους κατοίκους και τους καταναλωτές στα Δωδεκάνησα; Θα ήθελα βέβαια να θέσω εκ νέου την αναγκαιότητα άμεσης ολοκλήρωσης του έργου διασύνδεσης της Δωδεκανήσου με το υπηρετικό δίκτυο, αφού εκτός από την περιβαλλοντική υπάρχει και η οικονομική επιβάρυνση που σχετίζεται με το κόστος των υγρών καυσίμων για τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής ρεύματος. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα έργα, αλλά και για τα συναφή έργα ή τα συνοδά έργα που διασφαλίζουν την ενεργειακή επάρκεια και αυτονομία των νησιωτικών περιοχών, μπορούν να αξιοποιηθούν πόροι του Ταμείου Απανθρακοποίησης που θα ενεργοποιηθεί μέσα στην επόμενη διετία.